Η προσπάθεια τώρα για τους παίκτες του ΠΟΑ. Καλό και το σουτ λίγο έξω. ΠΟΑ κερμής σε ένα πραγματικό ντέρμπι στο Ατσαλένιο. Με τον ΠΟΑ βέβαια να έχει κερδίσει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στην ομάδα των Ζωνιανών. Εδώ ο Ερμής θέλει να απαντήσει στις ευκαιρίες και όντως χάνει μια μεγάλη ευκαιρία. Μένει το 0-0 στο Ατσαλένιο με αρκετές φάσεις στο πρώτο μέρος και για τις δύο ομάδες. Η προσπάθεια για να βγει ο Ερμής από τα δεξιά. Εδώ είναι και η σέντρα, επικίνδυνος και ο Τοπούζης, αλλά χάνεται η ευκαιρία για την ομάδα των Ζωνιανών. Το 0-0 στο Ατσαλένιο πάντα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εδώ μια στημένη μπάλα για τον ΠΟΑ. Και οι παρατηρήσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Κάποιο γέμισμα θα γίνει στην περιοχή. Ο Πετράκης από κοντά δεν τα κατάφερε. ΠΟΑ και Ερμής πάντα στο 0-0. Ο ΠΟΑ που θέλει ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Ο γύρισμα στην περιοχή. Ο Μπουτσάκης τώρα δεν τα κατάφερε και αυτός απέναντι στον goalkeeper του Ερμή. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. 0-0 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου στο ντέρμπι του Ατσαλένιου για την ομάδα του προσφυγικού προαστίου και των Ερμή Ζωνιανών. Ο ΠΟΑ με τον Μπουτσάκη. Η μπάλα φτάνει στον Φραγκιαδάκη. Γκολ! Εκπληκτικό σουτ, εκπληκτικό γκολ από τον Φραγκιαδάκη. Η μπάλα πάει στο γάμα. 1-0 ο ΠΟΑ κόντρα στον Ερμή Ζωνιανών. Εκπληκτικό το γκολ για την ομάδα του Ατσαλένιου, την ομάδα του Βασίλη Κρασανάκη που είναι πολύ κοντά στην κορυφή. Εδώ το γύρισμα, ο Πετράς έχει βρει την μπάλα με το χέρι. Πετράς που μπερδεύτηκε σε αυτή τη φάση, αλλά είναι χέρι και ο διαιτητής όπως όλα δείχνουν θα δείξει και κόκκινη κάρτα. Ακόμα και στους πιο έμπειρους παίχτες όπως το Μαναγιώτη Πετρά μπορούν να συμβούν τέτοιες στιγμές. Το πέναλτι και η αποβολή. Με 10 μένει ο ΠΟΑ. Πέναλτι ο Ματαλιωτάκης λέει όχι. Μένει το 1-0 στο Ατσαλένιο. Ο Ερμής δεν μπορεί και από την άσπρη βούλα